κύριε καθηγητά. Επιτρέψτε μου, μιλάω σαν γονέας, αλλά και σαν εκπαιδευτικός τόσα χρόνια. Το να προσπαθούμε δημόσια να βρούμε δικαιολογίες για τέτοιες πράξεις είναι λάθος. Για αυτές τις πράξεις δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Πολλοί δεν μπορούν να περάσουν στο πανεπιστήμιο, πολλοί δεν μπορεί να πάρουν το χρυσό μετάλλιο σε ό,τι άθλημα κάνουν, πολλοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν φτώχεια. Δεν σημαίνει ότι σαν κοινωνία πρέπει να δικαιολογούμε τις πράξεις της βίας. Η βία είναι καταδικαστέα για όποιο λόγο και αν γίνεται. Να δεν εξηγήσουμε γιατί υπάρχει έξαρση, προσπαθούμε κύριε Βασιλοκόπουλο, γιατί υπάρχει μια έξαρση καταγεγραμμένη. Απλά θα ήθελα να δεν δικαιολογούμε, άλλο δικαιολογώ και άλλο εξηγώ. Όταν ακούω τον κύριο Πετρούνια, μισό λεπτό, να λέει ότι φταίει το παιδί δεν θα μπορέσει να περάσει το πανεπιστήμιο, φταίει ότι το παιδί έχει οικονομικά προβλήματα στο σπίτι, πάντα κάτι φταίει, προφανώς. Η κοινωνία ποτέ δεν είναι τέλεια. Αλλά είναι άλλο πράγμα αυτό και άλλο να μην ξεκινάμε όλοι σαν κοινωνία, όλοι, από το αυτονόητο. Να δούμε τις ευθύνες μας και να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Γι' αυτό